Με ολονύχτιες περιπολίες όπως αυτή που καταγράφουν καρέ-καρέ οι απεσταλμένοι της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης και Νίκος Εργαζάκης, οι Έλληνες εθνοφύλακες συμβάλλουν στη φρούρηση στα στενά περάσματα του Εύρου, εκεί όπου στρατός και αστυνομία δίνουν μάχη για να αποτρέψουν μαζική εισρωή μεταναστών. Ακριβώς δίπλα μου είναι εθνοφύλακες, απλοί πολίτες από τον Εύρο, που γίνεται μία γροθιά με την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις για την φύλαξη των συνόρων. Είναι αποφασισμένοι να μείνουν εδώ αλλά και σε άλλα σημεία του Εύρου όσες μέρες και όσους μήνες χρειαστεί. Οι εθνοφύλακες στέκονται στο πλευρό των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα υπό την καθοδήγηση του ελληνικού στρατού. Ότι είμαστε εδώ πέρα και στηρίζουμε αστυνομία, στρατό, τα πάντα, όλα. Είμαστε εθνοφύλακες και φυλάμε τον τόπο μας. Αυτό, βοηθάμε. Είναι τρεις μέρες άϊπνοι. Δίνουν το δυναμικό παρόν τους εδώ πέρα στα Πάτρια Εδάφη, στα σύνορα της Τουρκίας με της Ελλάδας. Φιλάνε, κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Είμαστε δίπλα τους, στηρίζουμε όσοι μπορούμε. Εμείς εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστούν. Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, η ομάδα των εθνοφυλάκων που ακολούθησε ο φακός της Κρήτη TV είχε κληθεί να φυλάξει ένα εξαιρετικά στενό πέρασμα στη συμβολή του ποταμού Εύρου με τον Άρδα. Ένα σημείο το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών αλλά και των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ παρακάτω υπάρχει ένα φυλάκιο του στρατού, ενώ αναταχτά χρονικά διαστήματα στο σημείο έρχονται και οι εθνοφύλακες. Είναι από τα λεγόμενα σημεία της παραποτάμιας όχθης, ειδικά εδώ παρακάτω, που ο ποταμός Εύρος στενεύει αρκετά, με αποτέλεσμα το πέρασμα να είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς που συγκεντρώνονται στην πλευρά της Τουρκίας. Οι περιπολίες ήταν συνεχείς με τους προβολείς να φωτίζουν τις όχθες του ποταμού ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, αλλά και να δείξουν ότι τα στενά φυλάσσονται, λειτουργώντας έτσι και αποτρεπτικά. Κάνω ό,τι θα έκανε ένας απλός πολίτης. Θα πρόσεχε τον τόπο του, την πατρίδα του. Θέλω να βλέπω τι γίνεται, γιατί ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες. Όπως εξηγούν οι εθνοφυλάκες που μιλούν στο Μάνο Δασκαλάκη, όσο περνούν οι μέρες, η κατάσταση τίθεται σταδιακά υπό έλεγχο σε σχέση με τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα. Έχει αρκετά σημεία, αλλά υπάρχει παντού δυνάμεις στρατού, αστυνομίας και τα πάντα, οπότε δεν μπορεί να περάσει εύκολα κάποιος από εδώ.